Μακαριώνονται, σεβάζουν πατέρες, αγαπητοί και αδελφοί. Όπως καταλάβατε, με την υπομονή που δείξατε τελικώς για να βγει σε πέρα σε αυτή η συζήτηση, διαπιστώσατε ότι θα πρέπει να υπάρχουν, υπάρχουν λύσεις. Λύσεις είναι αυτά που είπε και ο συνταγματολόγος και ο κ. Θοδωρίδης και η κυρία Παντελίδου. Και για να υπάρξουν όμως, αυτές οι λύσεις να γίνουν πράξη από εμάς, χρειάζονται δύο απλά πραγματάκια. Το ένα είναι τόλμη και ανδρεία που πρέπει να έχουμε, και για να την έχουμε θα πρέπει να έχουμε πίστη. Και θα πρέπει να έχουμε πίστη στον Χριστό ή τουλάχιστον πίστη σε αυτό που υπηρετούμε, αν κάποιοι δεν πιστεύουν στον Χριστό. Όποιος λοιπόν έχει πίστη στον Χριστό, ελπίζει και στον Χριστό και προχωράει με τη δύναμή του. Συνεπώς δεν φοβάται τίποτα, διεκδικεί αυτά που δικαιούται και με τη βοήθεια του Θεού νικά. Και αν δεν νικήσει προσωρινά, θα νικήσει αργότερα. Και αν δεν νικήσει αυτή τη ζωή, θα νικήσει στην άλλη. Συνεπώς, μην ψάχνουμε λύσεις, οι λύσεις είμαστε εμείς. Εμείς, ο καθηγητής, μέσα από το χώρο του θα αντιδράσει στο Υπουργείο, στα αντισταγματική και απαράδεκτη εντολή που θα δώσει. Θα αντιδράσει ο δικαστικός που είπατε, όχι μόνο ο δικαστικός, ο κάθε δημόσιο υπάλληλος που του λένε θα εφαρμόσεις αυτό, εκείνο ή το άλλο, ο οποίος όμως δεν έχει αρχές και αξίες, ίσως και δεν έχει και την πίστη και κοιτάει η μόνη του πίστη είναι να έχει το μισθό του, να έχει τη βολή του. Δεν θέλει λοιπόν να αγωνιστεί, ενδεχομένως να χάσει και τη δουλειά του, να χάσει το σεβασμό υποτίθεται τον τριγύρω του, να έχει κλεβασμό. Ποιος? Ο γονέας, τι θα κάνει, δεν πρέπει κάτι να κάνει στο σχολείο για το παιδί του. Ο καθένας από εμάς δεν πρέπει να υπερασπιστεί τις αρχές και τις αξίες, τις εντολές του Θεού. Αγαπητοί Χριστού αδελφοί, χρειάζεται για όλα αυτά γνώση, όπως είπαν και οι πρωταρίζοντες, χρειάζεται και μελέτη της Αγίας Γραφής του Ευαγγελίου, ώστε να έχουμε την δύναμη μέσα από προσευχή να μπορέσουμε να αγωνιστούμε, διότι κάθε νίκη του καθενός είναι νίκη όλων μας και τότε μόνο θα έχουμε τη δύναμη και να είμαστε ενωμένοι χωρίς εγωισμούς. Χωρίς εγωισμούς να προχωρήσουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Κάντε εσείς, έτσι, για να βοηθήσει ο Θεός να υπάρχει αποτέλεσμα. Συνεπώς μην μιλάμε με εγωισμό, παρά μόνο με πράξεις. Ευχαριστώ πολύ.